απέναντι στο διεθνή στόλο της ελευθερίας. Although I know the developments in Greece regarding my country and my people, I would never believe that the Greek government would reach to that decision regarding the freedom of Attila. Είχα την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια από την αρμοδιότητα που έχω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσω την επαφή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την καμπάνια αυτή με το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα Υπουργεία και από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πέρσι και το ΠΑΣΟΚ. Η στάση του ελληνικού κράτους και της... Ναι. I had the chance, being a parliamentary representative of the Syriza party, to have the relations and to keep the to keep into contact with the Greek Ministry of Exterior regarding this expedition, regarding the Freedom Flotilla movement. Με τον πιο καθαρό τρόπο, οι υπεύθυνοι υπουργοί και διπλωμάτες με διαβεβαίωναν ότι η καμπάνια αυτή εντάσσεται και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, αλλά είναι ζήτημα διπλωματικών ισορροπιών που κάθε κυβέρνηση επιλέγει για να κρατήσει τη στάση της που κρατούσε πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, είτε ήταν υπουργός η κυρία Μπακογιάννη, είτε ήταν ο κύριος Δρούτσας. Ναι. Διαδοχικά, οι υπεύθυνοι υπουργοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών βεβαίωναν και τη δική μας άποψη ότι η καμπάνια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνής νομιμότητας. In continuation, all the ministries of exterior have been assuring us that this campaign of the lifting of the siege of Gaza is watched on very positively by them. They were accepting that this campaign is legal and it has to be done. Άλλο πράγμα, αν κρατικές και διπλωματικές ισορροπίες επέβαλαν μία διαφοροποιημένη στάση, όχι ανοιχτής υποστήριξης. Another thing, that diplomatic balances and external policy did show outside another more balanced position. But inside they were assuring us that they were 100% with us. Ακόμα και τώρα όμως, που πια η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ανοιχτά εκτρική, δεν υπάρχει επιχείρημα που να το τεκμηριώνει με ένα τρόπο αξιόπιστο. Even now that the government's position is totally against, is hostile, there is not one argument that can be done, can be said, that it can, that the new position of the Greek government is legal and is politically sorry. Αντίθετα, είναι θλιβερό το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση ρισκάρει αυτή τη στιγμή πολύχρονες, μακρόχρονες σχέσεις φιλίας, αλληλεγγύης και συμμαχίας με τον αραβικό κόσμο. On the opposite, it is very bad that the Greek government is risking the relations of Greece with year-long relations with the Arab world, and is risking these relations having this stance against the lifting of the siege of Gaza. Δεν είναι ένα ζήτημα διπλωματίας, είναι ένα ζήτημα που αφορά τη συνολική πορεία της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού. It's not a matter of diplomacy. It's a matter that has to do with the total way, the total developments in the Greek society and for the Greek people. Γιατί σε αυτή
αυτή την μακρόχρονη πορεία υποστήριξη του Παλαιστινιακού αγώνα και ανάπτυξη των δεσμών φιλίας με τους αραβικούς λαούς έχει συμμετάσχει ενεργά ο ελληνικός λαός. In this many years long path of cooperation with the Arab people and the Palestinian people, the Greek people have been very energetic and very in solidarity with the Arab people and with the Palestinians. Δεν έχουμε δηλαδή από την ελληνική κυβέρνηση μόνο μια απαράδεκτη εχθρική ενέργεια, εντελώς αδικαιολόγητη και αντιδημοκρατική, έχουμε και ένα ακόμα καθοριστικό βήμα στην απόστασή της από την ελληνική κοινωνία. Not only do we have one decision which is anti-democratic and not logical, but it is also one more step against and away from Greek society and the Greek people. Εγώ δεν μπορώ να εκπροσωπήσω την ελληνική κοινωνία, αλλά όπως είπα και στον Αμερικανό πλοίαρχο που επισκέφθηκα την Κυριακή στα κρατητήρια στο Κερατσίνι, I cannot say that I represent the whole of Greek society, but as I said to the American captain, which I visited at the detention center in Κερατσίνι, υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα των Ελλήνων πολιτών, η Ελλάδα που συνεχίζει να στέκεται αλληλέγγυα στην Παλαιστινιακή υπόθεση και να απαιτεί την άρση του αποκλεισμού όλης της Παλαιστίνης και άμεσα την άρση του αποκλεισμού της Γάζας. There's another Greece who is standing by the Palestinians. There's another Greece, the Greece of the Greek people, who is standing by the Palestinian people, who request that the occupation of all Palestine be lifted, who request that the siege of Gaza be lifted. Νομίζω ότι αυτή η καμπάνια έχει ήδη γράψει ιστορία και έχει να γράψει και μεγάλη ιστορία στο μέλλον. Ευχαριστώ. I think that this campaign has already written history and it has more history to be written in the future. Thank you.